Βούηξαν Αμερικανοί ειδικοί. Οι Ουκρανοί ετοιμάζουν οπισθοχώρηση στο Δνήπερο. Δεν τους έμεινε στρατός. Οι Ρώσοι θα καταλάβουν τον ποταμό Σκολ. Σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση της πολύ ενεργής ρωσικής αμυντικής σελίδας SV Pressa λοιπόν, διάφορες πηγές, τόσο ρωσικές όσο και δυτικές, αναφέρουν υψηλό κίνδυνο για τον Ουκρανικό στρατό στις περιοχές της Μπελογκόροβκα, η οποία θεωρείται σήμερα σημείο κλειδί για το Σεβέρς, του Ντιμπρόφ προς την Σερεμπριάνσκα μέσω του δάσους του Σερεμπριάνσκι, του Γιάμπολτόρσκι, της Κλισοφκά και της Ινκόβκα. Σε αυτές τις περιοχές, ο Ουκρανικός στρατός κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αντισταθεί στις ρωσικές δυνάμεις. Το Κίεβο προσπαθεί να μην χρησιμοποιήσει όλες τις στρατηγικές εφεδρίες του για να υπερασπιστεί αυτούς τους τομείς του μετόπου, ωστόσο σύντομα ίσως αναγκαστεί να το κάνει. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό άρθρο, ο αόρατος Ουκρανός στρατηγός Σύρσκι αναγκάζεται να απαντήσει στην απειλή κατάρρευσης του μετόπου, στέλνοντας όλο και περισσότερες ενισχύσεις από τις Ουκρανικές εφεδρίες. Εκπρόσωποι του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου φαίνεται πως παραδέχθηκαν ότι το νότιο μέτωπο, δηλαδή Ζαπορίζια, και το βορειοανατολικό μέτωπο, από την Μπελογκόροβγα προς το Κουπιάνς, είναι διασυνδεδεμένα στενά. Παράλληλα, πρέπει να αναλύσουμε σύντομα την κατάσταση στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσκόλ, μιας και κρίνει σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανική στρατιωτική παρουσία στο Δνήπερο. Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο πληροφοριών των ΗΠΑ, Σκοτ Ρίτερ, ο Ουκρανικός στρατός θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις θέσεις του και να οπισθοχωρήσει πίσω από τον Δνήπερο εξαιτίας των βαριών απολειών που δέχεται στην περιοχή. Ο Αντρέι Κλίντσεβιτς, επικεφαλής του Κέντρου για την Μελέτη Στρατιωτικών και Πολιτικών Σειράξεων, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Ρίτερ, δήλωσε: «Βλέπουμε πως η Ουκρανία έχει παρατάξει στο Νότο, στην κατεύθυνση του Τόμκακ, μια στρατηγική εφεδρεία, αποκαλούμενη Μάρουμ, που απαρτίζεται από μονάδες της 24ης Μεμονωμένης Αξιαρχίας Εφόδου, Έιδαρ, και από ευκίνητες μονάδες. Καταλαβαίνουμε πως αυτές οι ενέργειες υποδεικνύουν πως οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας ήδη παρατάσσουν τις τελευταίες τους εφεδρίες. Και αυτό σημαίνει πως το τομέα από την Μπελοκόροβκα προς το Κουπιάνς, το Κίεβο δεν θα διαθέτει αρκετές δυνάμεις για να κλείσει το κενό στην άμυνά του. Έτσι, η ρωσική SV Pressa πιστεύει πως η κατάληψη της αριστερής όχθης του ποταμού Οσκόλ είναι χρονικά κοντά και θα ξεκινήσει με την καταστροφή γεφυρών κατά μήκος του ποταμού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.